στις ενέργειες της κυβέρνησης για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, ώστε να είναι σε λειτουργία το 2025, αναφέρθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής κατά την τελετή θεμελίωσης του μεγάλου αναπτυξιακού έργου του νέου διεθνούς αεροδρομίου, με τη σύμπραξη δημοσίου κατά 45,9% και τη κοινοπραξία Στέρνα GMR με 54,1%. Σήμερα νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πολύ σημαντική μέρα. Σήμερα γίνεται το πρώτο βήμα για να μπει η Κρήτη σε μια νέα εποχή. Γιατί το έργο το οποίο επισήμως ξεκινάμε, γιατί σήμερα ξεκινάνε οι πρόδρομες εργασίες, είναι ένα έργο καθοριστικό όχι μόνο για το μέλλον του Ηρακλείου, αλλά και ολόκληρης της Κρήτης. Καθοριστικό για τον εξυγχρονισμό και την ενίσχυση του τουρισμού, για την ανάπτυξη του νησιού, για την ενίσχυση της οικονομίας μας, της εθνικής, γιατί μιλάμε για ένα έργο το οποίο θα ξεπεράσει το 1 δις. Καθοριστικό για τη ραγδαία τόνιση της απασχόλησης, αφού θα δημιουργήσει άμεσα νέες θέσεις εργασίας. Ο κύριος Καραμαλής εξήγησε ότι η κυβέρνηση παρέλαβε ένα έργο με υπογεγραμμένη σύμβαση, που όμως εξαιτίας λανθασμένων χειρισμών και γραφειοκρατικών προβλημάτων επί ένα χρόνο δεν είχε ξεκινήσει. Τα μεγάλα έργα δεν ανήκουν σε κανένα κόμμα, είπε χαρακτηριστικά. Το αποτελεί βαθιά μας πεποίθηση ότι τα μεγάλα έργα δεν ανήκουν σε καμία κυβέρνηση, σε κανένα κόμμα. Ανήκουν στον ελληνικό λαό, γιατί με τις δικές του θυσίες, τους δικούς του κόπους και για το δικό του μέλλον γίνονται. Το έργο έφτασε να συμβασιοποιηθεί με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Υπέγραψαν τη σύμβαση, έβαλαν και αυτοί το δικό τους λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Όμως εξίσου αντικειμενικά πρέπει να σας πω ότι γίνανε και πολύ μεγάλα λάθη, εξαιτίας των οποίων ένα χρόνο τώρα, αφού είχε υπογραφεί η σύμβαση, το έργο δεν είχε ξεκινήσει. Έπειτα λοιπόν από εντολή του Πρωθυπουργού, ξεκινήσαμε έναν αγώνα δρόμου. Ο Υπουργός Υποδομών ανακοίνωσε παράλληλα ότι ήδη ξεκίνησαν οι ενέργειες για την αξιοποίηση του αεροδρομίου Νίκος Κασαντζάκης, ξεκαθαρίζοντας πως δεν τίθεται κανένα θέμα που να έχει σχέση με την κυριότητα της συγκεκριμένης έκτασης. Να δημιουργηθεί λοιπόν μια τεράστια υπεραξία στην Κρήτη και την εθνική μας οικονομία, με την ανάπτυξη μιας πολύ μεγάλης έκτασης σχεδόν 3.000 στρεμμάτων. Και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεσμεύεται ότι δεν θα γίνει ελληνικό η Αλικαρνασσός. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι που το έκανα και στη Βουλή πριν από 2 μέρες. Δεν τίθεται θέμα υποθήκης του αεροδρομίου του Ηρακλείου, ούτε οτιδήποτε έχει σχέση με την κυριότητά της. Στην αναβάθμιση της τοπικής οικονομίας αναφέρθηκε από την πλευρά του και ο πρόεδρος της Ινδικής GMR, εκτιμώντας ότι το νέο αεροδρόμιο θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης της Κρήτης. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι εδώ πέρα μαζί σας σήμερα. Είμαστε η τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία ανά τον κόσμο που φτιάχνει και κατασκευάζει αεροδρόμια. Θα κατασκευαστεί ένα αεροδρόμιο που θα έχει έναν κομβικό, σημαντικό ρόλο, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για την ευρύτερη περιοχή. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος για τη σύμπραξη και συνεργασία που έχουμε αναπτύξει μεταξύ Ινδίας, Ελλάδος και βέβαια την όλη συνεργασία που έχει αναπτύξει τον κύριο Πρωθυπουργό της Ελλάδος, τον κύριο Μητσοτάκη. Κατασκευάζουμε μια οικονομική μηχανή στην Κρήτη, για την Κρήτη, μαζί με τους εταίρους μας που έχουμε και βέβαια εδώ στην Ελλάδα και στην Κρήτη. Σε 5 χρόνια η Κρήτη θα έχει ένα νέο υπερσύγχρονο αεροδρόμιο, διαβεβαίωσε ο Γιώργος Περιστέρης, πρόεδρος της Στέρνα. Εμείς από πλευράς μας, δηλαδή από πλευράς μελέτης κατασκευής και θέσεως σε λειτουργία, θα μπορούσαμε να το κάνουμε και σε 3,5 με 4 χρόνια. Το δημόσιο στη σύμβαση έχει βάλει μια προθεσμία 5 ετών, προβλέποντας ίσως κάποιες μικρές καθυστερήσεις, ελπίζουμε, για θέματα διαδικαστικά όπως είναι οι παλωτριώσεις, κάποιες τυχόν αρχαιολογικές έρευνες, αν βρεθεί κάτι κλπ. Πάντως, από πλευράς μας, ο χρόνος είναι υπεραρκετός. Είναι σε ένα κομβικό σημείο με πολύ μικρές αποστάσεις από διάφορα μέρη της Ιφιλίου, όχι μόνο πλέον της Ευρώπης. Θα είναι το φθηνότερο αεροδρόμιο της Κρήτης. Εμφανώς ικανοποιημένος και ο πρόεδρος της ΕΤΖΙ, Ανευτύχης Βασιλάκης, που τόνισε την ανάγκη προσέλκυσης περισσότερων τουριστών στο νησί. Είναι μια πολύ μεγάλη ποιοτική υπόσχεση για τον τουρισμό της Κρήτης και αυτό που θα επιτρέψει, νομίζω, το αεροδρόμιο αυτό, όπως και κάθε αεροδρόμιο που χτίζεται από την αρχή με σωστό σχεδιασμό και σωστή πολιτική, είναι να υπάρξει αναβάθμιση στην ποιότητα. Αναβάθμιση ποιότητα, θέλουμε καλύτερο κόσμο στους επισκέπτες, κόσμο που να ξοδεύει περισσότερο, να έρχεται περισσότερους μήνες του χρόνου. Αυτά είναι τα 2 πράγματα που είναι ο στόχος ολονών και για αυτό το στόχο είμαστε διατεθειμένοι και εμείς να δουλέψουμε όσο μπορούμε για να βοηθήσουμε.